Ναι ναι. Κόσμος. ναι, ναι. χωριστό κόσμο. Ναι, 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 Λοιπόν, κύριε Χαρίτσι, μήπω βιαστήκατε λιγάκι, γιατί λένε εδώ πέρα ότι η, 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 η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ε, στα όσα έγιναν στο Λευκό Οίκο έγινε πρώτον πριν κάνει τελειώσει το ταξίδι του Πρωθυπουργού στι ΗΠΑ, γιατί μεσολάβησαν και αυτά με τον Πομπέο και τον Πέντ, που ήταν πολύ θετικά, όπω αναδεικνύει τουλάχιστον μέχρι στιγμή, πρώτον. και δεύτερον, ότι ε, ε, σε μια πολύ ευαίσθητη ε, ε, συγκυρία για τα εθνικά θέματα, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να είναι στα κάγκελα. Κάνετε λάθο, κύριε Παπαδόλου. Επιτρέψτε να σα εξηγήσω ότι δεν είμαστε στα κάγκελα. Αυτό το οποίο κάναμε όχι τώρα, και όχι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στι ΗΠΑ, αλλά από πριν, ήταν ότι θέσαμε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία, κατά τη γνώμη μα, πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ρητή. Ε, υποστήριξη από τη μεριά των ΗΠΑ. Δεν εμείς το είπαμε, αυτό. Εμεί είπαμε εξ αρχή, θα σα απαντήσω. Είπαμε εξ αρχής ότι ειδικά στα θέματα εξωτερική πολιτική και άμυνα, θα ακολουθήσουμε μια λογική αντιπολίτευση η οποία θα είναι επικοδομητική. Μια αντιπολίτευση η οποία θα βοηθήσει τη χώρα, ειδικά σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία. Ε. Και αυτό το κάναμε πράξη ήδη. Ε, πώς. Κύριε Παυλόπουλε, Ο oh, θα πάτε Φτιάχνει ένα σκληρό όρο. Θα, θα, θα σα πω, πω. Το κάναμε ήδη όταν στη Βουλή, στον προπολογισμό, ψηφίσαμε τι δαπάνε του Υπουργείου Εθνική Άμυνα. Στη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία ω αντιπολίτευση επί τέσσερα χρόνια καταψήφιζε τι αντίστοιχε mm -hmm. ε, δαπάνε. Το κάναμε με πράξη όταν στηρίξαμε για τον αγωγό EastMed και χαιρετήσαμε τη συμφωνία που βεβαίω είχε ξεκινήσει και είχε προχωρήσει και δρομολογηθεί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά ήταν σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Από εκεί και πέρα όμω δεν μπορούσαμε να μην επισημάνουμε και αυτό σα λέω το είχαμε πει και από πριν ότι το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στι Ηνωμένε Πολιτείε και η συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού με Αμερικανό Πρόεδρο, συνιστά ένα μείζον πολιτικό γεγονό το οποίο είτε είναι καλά προετοιμασμένο, και παράγει πολιτικά αποτελέσματα σημαντικά για τη χώρα μα, mm -hmm. είτε ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, την πολύ δύσκολη πράγματι συγκυρία, για, το οποία, για την οποία δεν ευθύνεται η Ελλάδα, αλλά αντικειμενικά είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη αυτή στην οποία ζούμε στην γειτονιά μα mm -hmm. το τελευταίο διάστημα, mm -hmm. είτε μπορεί να έχει και αρνητικά αποτελέσματα. Πάντω, με τι αντιδράσει ποιο... αυτέ, δεν ξέρω τι μήνυμα λαμβάνει και η Άγκυρα. Γιατί όταν βλέπει ότι μετά πω. την πρώτη ημέρα του, του ταξιδιού τη Ελληνική. Το μήνυμα που λαμβάνει η Άγκυρα και η Απολύτωνα είναι από την ίδια τη συνάντηση, όταν έχουμε μια δεν υπάρχει μια συνένεση. μια είχαμε ζητήσει εξ αρχή. Είχαμε, είχαμε πει εξ αρχή. Πρέπει να γίνει κοινή συνέντευξη τύπου του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά τη συνάντηση mm. και να τεθούν δημοσίω όλα τα βασικά ζητήματα. Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που είχαμε. Επειδή επαναλαμβάνω και πάλι θέλουμε να κάνουμε συγκεκριμένη αντιπολίτευση. αλλά αυτό ήταν η επιλογή του Τάμπερ. Επιτρέψτε μου. Δεν ήταν δική μα επιλογή. Κάνετε λάθο. Επιτρέψτε μου. Ποια είναι τα βασικά ζητήματα λοιπόν. Ρητή στήριξη για τον αγωγό Ιστμεντ. Ρητή καταδίκη της τουρκολιβικής ε, συμφωνίας και βεβαίως ε, ανανέωση της εμπιστοσύνης στο σχήμα 3-1 στην στρατηγική συμμαχία που έχουμε αναπτύξει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την ανέπτυξε το προηγούμενο διάστημα, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ με τις ΗΠΑ. Υπάρχει θέλαμε με του τύπου Αμερικής. λόγω της συγκυρίας με το Ιράν και το γνωρίζαμε αυτό ότι αν δινόταν κοινή συνέντευξη τύπου επειδή λέτε ότι κάνουμε λάθος. Είναι ναι. σωστό αυτό που λέτε. Mm -hmm. Αν πηγαίναμε σε μια συνέντευξη τύπου επίσημη, mm -hmm. όλε οι ερωτήσει θα ήταν για το Ιράν και το ξέρετε. Θα ήταν πολύ άκομψο αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Εκεί για τον αυτό, Μα ακριβώ αυτό συνέβη α, τελικά. Α, αυτό το οποίο είδαμε ήταν μια άτυπη συνέντευξη ναι, τύπου ναι, ενό. Με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ω θεατή. Δεν το θέμα τη Λιβύη. Δυστυχώ. Με τον Η απάντηση σε αυτό είναι ότι θα έπρεπε να γίνει τύπου και Στι δηλώσει που κάναμε και στι ανακοινώσει που εκδώσαμε και στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Βήμα, λίγε μέρε πριν το ταξίδι, ναι. που επεσήμενε αυτόν τον κίνδυνο και ζητούσαμε να γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου ακριβώ για να τεθούν τα ζητήματα δημοσίω. Γιατί ξέρετε, στη συνέντευξη τύπου ρωτάνε και οι Έλληνε δημοσιογράφοι. Και οι Έλληνε δημοσιογράφοι θα ρωτήσουν και για τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντο. Δεν έγινε. Έτσι. Λοιπόν, εκεί θα έπρεπε δημοσίω να πάρει θέση ο Αμερικανό Πρόεδρο, ο κύριο Τραμπ, όπω ναι. έγινε. Υπενθυμίζω, πριν από δύο χρόνια, όταν ο Έλληνα Πρωθυπουργό τότε, ο Αλέξη Τσίπρα, πήγε στο Λευκό Οίκο, έκανε συνάντηση ήταν με τον πρόεδρο, το Τραμπ ήταν και μετά έγινε συνέντευξη ήταν τύπου. Άλυση. Που, επιτρέψτε μου να σα πω, εκεί υπήρξαν συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία τέθηκαν από Έλληνε δημοσιογράφου και αναγκάστηκε να απαντήσει. Ποια τα ζητήματα, πρόλαβε να βάλει. Αναγκάστηκε να βάλει και ευτυχώ πρόλαβε να το βάλει. Όμω, ποια ήταν τα ζητήματα τότε το 2017 για την ελάφρυνση του χρέου και πήρα μερική στήριξη. Ήταν για του ενεργειακού δρόμου και τι τι προσπάθειες της Ελλάδα Ελλάδας να ασκήσει ενεργειακή διπλωματία πήρα μερική στήριξη, γι' αυτό προχώρησε στη συνέχεια και ο EastMed, πήρα μερική στήριξη τότε για, τον, για την στρατηγική συμμαχία να βάζουμε στρατηγική συμμαχία. αλλά το φιάσκο είναι ότι δεν έγινε την... Συνέλευση <συνσίλυν> συνέλευση τύπου. Το φιάσκο είναι Γιατί... ότι δεν υπήρξε καμία, τώρα... καμία δέσμευση Πώς από τη είπες. μεριά είπες. του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει στήριξη στο ελληνικού Το μόνο το οποίο είπε ο Αμερικανό Πρόεδρο. σα πω, το μόνο το οποίο είπε ο Αμερικανό Πρόεδρο είναι ότι ο Ερντογάν είναι φίλο του. Δεν το είπε αυτό. Το είπε. Το είπε την ώρα που γινόταν αυτή η συνομιλία. Δεν και, είμαι, λοιπόν, και ναι. δεν το είπε να σα Έτωρα... πω γιατί. γιατί Μα αφήνετε να, αφήνε να σα το πω. Πες. Να σα το πω γιατί, γιατί, γιατί προκύπτει και από το απομαγνητοφωνημένο κείμενο. Ο γιατί ο Μιχάλη ο ο οποίο έκανε. Ένα λεπτό. Ο Μιχάλης ο Είδαμε όλοι τη συνέντευξη. Κυρία Χαρίτσι, μου ο Μιχάλης ο έκανε την ερώτηση. Και τον, χαρακτήρισε τον Ερντογάν φίλο του, του Τραμπ ναι. ακριβώς για να τον αναγκάσει να τοποθετηθεί. Δεν είπε ποτέ μιλάω είπε με τον φίλο μου το Ερντογάν, είμαστε... είπε μιλάω με τον πρόεδρο Ερντογάν. Για με να, να μιλάμε μεταξύ μα ειλικρινά και επειδή και η συγκυρία, όπω είπαμε και πριν, και νομίζω ότι όλοι το ομολογούμε αυτό, είναι δύσκολη στην ευρύτερη περιοχή μα εννοώ. Έτσι, mm -hmm. Και με όλα αυτά τα οποία γίνονται και με το Ιράν κλπ. Η συγκυρία είναι πολύ δύσκολη. Θεωρεί κάποιο ότι η εικόνα αυτή η οποία παρουσιάστηκε και το γεγονό ότι δεν υπήρξε καμία δέσμευση από τη μεριά του, Έλληνα, του Αμερικανού Προέδρου mm -hmm. Και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να παρακολουθεί ω θεατή μία άτυπη συνέντευξη του Αμερικανού Προέδρου προωθεί τα εθνικά μα συμφέροντα. Τώρα, αύριο αύριο το πρωί, 12 η ώρα, κύριε Χαρίτσι, Η αυτό είναι σαφή. Δεν έχουμε χρόνο. Αύριο, επειδή 12 η ώρα είναι η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, θα θέσει ο Αλέξη Τσίπρα και άλλα θέματα εκτό του. Καταρχά, θα περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό και είναι θετικό που γίνεται αυτή η συνάντηση. Θα περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη να γίνει μία αναλυτική ενημέρωση για το ταξίδι στι ΗΠΑ για το πώ πήγαν ε, οι συναντήσεις εκεί και τι μελγενέστε. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι το μείζον, επαναλαμβάνω και πάλι. Ε, βλέπουμε τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή μας. Βλέπουμε τις εξελίξεις στο Ιράν, οι οποίες είναι πάρα πολύ ανησυχητικές. Εκλογικό Ξλέπουμε νόμο. Τις Θα θέσετε. Βλέπουμε εξελίξεις στη Λιβύη, οι οποίες είναι πάρα πολύ ανησυχητικέ. Πρέπει λοιπόν εκεί να υπάρξει μια πλήρη ενημέρωση. Εμεί γι' αυτό μάλιστα, μιας και για να το συνδέσω και με τα εγχώρια, αν θέλετε, ζητήματα, εκλογικό νόμο και εκλογή του Πρόεδρου τη Δημοκρατία, ήδη έχουμε πει ότι ακριβώ επειδή και οι συνθήκε είναι αυτέ, η διαδικασία τη εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας πρέπει να επιστρεφθεί. Πρέπει να υπάρξει επανεκλογή του Προκόπη Παυλόπουλου. Δεν βρίσκουμε κανένα λόγο για να, γιατί να μην προχωρήσει η επανεκλογή του νυν Προέδρου της τη Δημοκρατία να συγκληθεί αμέσω μετά Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και να χαραχτεί εθνική στρατηγική για αυτά τα μείζωνα ζητήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή τι προκλήσει τις αντιμετωπίζουμε. Αυτή είναι η δικιά μα θέση. Αυτή τη θέση θα επαναλάβουμε και αύριο στον ε, Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα και σας. Ρατεύω αύριο. Το πρωί στι 7, έλα. Κόλω, το. Καλημέρα σα.